Οι άνθρωποι σήμερα ζουν πολύ περισσότερο από ό,τι ζούσαν παλαιότερες εποχές. Ας πούμε μέχρι και την εποχή του 1950-1960 ο μέσος όρος ζωής ήταν περίπου 55-60 έτη, ενώ σήμερα πεθαίνει κάποιος 85 και 87 και λέμε δεν ήταν και μεγάλος. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν οφείλεται καταρχήν στις καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά βέβαια και στις εξελίξεις της ιατρικής και στην καταπολέμηση των λοιμόξεων κυρίως. Άρα ο άνθρωπος γυράσκει και γυράσκουν και τα όργανα. Τώρα στο ερώτημά σας τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, σε καλύτερη κατάσταση τον εγκέφαλο, και με αυτό εννοούμε κυρίως τις νοητικές λειτουργίες, αλλά βεβαίως και τις κινητικές, γιατί ο εγκέφαλος είναι διοικητής και διαχειριστής της όλης λειτουργίας του οργανισμού. Και οποιαδήποτε διαταραχή του εγκεφάλου έχει επίπτωση σχεδόν σε όλες τις άλλες λειτουργίες του υπολείπου ανθρωπίνου σώματος. Καταρχήν να πούμε ότι ένα μεγάλο μείον είναι ο τρόπος ζωής, η παγκοσμιοποιημένη ζωή που πάει να επιβληθεί τώρα στον κόσμο. Και αυτό οδήγησε στον απομονωτισμό του ανθρώπου. Οι άνθρωποι κατά βάση ζουν μόνοι τους, παρόλο που είμαστε πολυπληθείς και συναντιόμαστε, ας πούμε, στους διαδρόμους και τόνα και τ' άλλο. Κατά βάση ζει ο άνθρωπος μόνος του, ακόμα και μέσα στο σπίτι του. Διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές οι έννοικοι του σπιτιού, μάλλον τα μέλη μιας οικογένειας, επικοινωνούν μεταξύ τους είτε με μηνυματάκια, είτε τηλεφωνικά, είτε το ένα είτε το άλλο, διότι η κατάσταση απαιτεί να κυνηγάμε το ρολόγι και το ρολόγι να κυνηγάει εμάς. Σημαίνει αυτό λοιπόν ότι έχουμε χάσει την επαφή την ανθρώπινη, η οποία είναι βασικό στοιχείο της καλής λειτουργίας της νόησης. Οι αρχαίοι είχαν πει «νους υγιής εν σώματι υγιή», και αυτό επιβεβαιώνεται όλο ένα και περισσότερο. Άρα ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε είναι, θα πρέπει να έχουμε μία άσκηση. Λένε ότι ένα τέταρτο περπάτημα κάθε μέρα ή 20 λεπτά κάθε δεύτερη μέρα είναι αρκετό, όχι μόνο για τη λειτουργία του εγκεφάλου αλλά και του υπόλοιπου σώματος, καθότι ευωδώνεται η αιμάτωση και η αιμάτωση αρδεύει όλα, ποτίζει όλα τα όργανα με το οξυγόνο αλλά και με τα υλικά στοιχεία, τα θρεπτικά που χρειάζονται, και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη. Άρα θα έλεγα πολύ σύντομα να εγκαταλείψουμε την πολυθρόνα και τους καναπέδες και να την καθιστική βεβαίως. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται πάρα πολύ και δεν έχουν και το χρόνο. Πρέπει ο χρόνος να βρεθεί, πρέπει να κάνουμε κάποια διάλειμμα στην εργασία μας, έστω ένα πεντάλεπτο, να περπατήσουμε μέσα στο γραφείο ή στους χώρους δουλειάς. Βέβαια τώρα δεν υπάρχει μεγάλη ανεργία στην πατρίδα μας, ως εκ τούτου ας πούμε είναι πολύ πιο εύκολο όσον αφορά να καλλιεργήσουμε κάποιο είδους άσκηση ας πούμε. Άσκηση το πρώτο. Επικοινωνία με τους ανθρώπους, χρήση του λόγου, μελέτη. Βεβαίως. Τρόποι, κάποιες ασκήσεις. Ασφαλώς. Πρέπει να καλλιεργούμε το πνεύμα. Η καλλιέργεια του πνεύματος γίνεται μέσω της μελέτης και μέσω της ανταλλαγής απόψεων. Και μελέτη δεν εννοώ μόνο να διαβάζουμε αθλητικές εφημερίδες, αλλά να φεύγουμε και πέραν από αυτό και να υπάρχουν, ας πούμε, σκέψεις, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων και για άλλα θέματα, τα οποία άπτονται και της ζωής, αλλά και της καλλιέργειας του πνεύματος. Εντάξει, ιστορία, φιλολογία, όλα αυτά. Βεβαίως, αυτά έρχονται, είναι αλληλένδετα εάν υπάρχει συνομιλία και επικοινωνία. Αυτό είναι ο ακρογωνίος λίθος. Η χρήση λοιπόν του λόγου, διότι δεν μιλάμε πλέον. Δεν μιλάμε, επικοινωνούμε με μηνυματάκια ας πούμε από τα κινητά ή μέσω του υπολογιστή, και δυστυχώς υπάρχουν παθήσεις τώρα επίσημες της ψυχιατρικής
που έχουν να κάνουν με την χρήση των υπολογιστών, κυρίως σε νέους ανθρώπους. Και αυτοί τα νέα παιδιά δυστυχώς επικοινωνούν με το, μέσω των μηνυμάτων, ας πούμε, και μέσω του διαδικτύου. Έχουν γίνει μελέτες όπου βρέθηκε ότι η παραδοσιακή διατροφή, η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή, έχει ευεργετική επίδραση στις νοητικές λειτουργίες και στην φυσιολογική γύρανση του εγκεφάλου. Διότι η γύρανση υπέρχεται ούτως ή άλλως. Ένα τεράστιο μείον είναι το κάπνισμα, βεβαίως, πέραν των άλλων κακών που κάνει, λόγω της αρτηριοσκλήρυνσης δυσχεραίνεται η μάτωση του εγκεφάλου, σύν η εξάρτηση από την νικοτίνη. Είναι, καπνιστές λένε, αν καπνίσω ένα τσιγάρο, ξελαμπικάρω και είμαι μια χαρά. Ναι, αυτό οφείλεται στο ότι ο εγκέφαλος είναι εξαρτημένος από την νικοτίνη. Και όταν λοιπόν έχει στέρηση, ο άνθρωπος έχει μια ανησυχία, μια αγχώδη διαταραχή, και όταν καπνίσει ηρεμεί και πράγματι μπορεί να σκεφτεί. Δεν ξελαμπικάρει λοιπόν, απλώς ταΐζει με την νικοτίνη, τους υποδοχείς νικοτίνης του εγκεφάλου, οι οποίοι λιμοκτονούν σε εισαγωγικά και ζητάνε την νικοτίνη τους. Άρα κατά βάση διώχνουμε την τηλεόραση, παρόλο που είμαστε τώρα στην τηλεόραση, πρέπει να φύγουμε από την τηλεόραση. Η τηλεόραση, εγώ την ονομάζω προαγωγό της άνοιας, διότι πέραν του ότι καθυλώνεσαι και το οπτικό σου πεδίο κινείται σε 2 τετραγωνικά μέτρα, δεν επεξεργάζεσαι αυτό που βλέπεις, σε αντίθεση με το ραδιόφωνο. Ναι, στο ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο σου επιτρέπει επεξεργασία των ακουμένων και ακροωμένων, και ταυτόχρονα μπορείς να είσαι και μέσα στο σπίτι να κάνεις τις δουλειές σου. Έτσι, βεβαίως, τηλεόραση, θέλω να δω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ξέρω εγώ, ένα ποδοσφαιρικά αγώνα, θα το δω και θα την κλείσω. Θέλω να δω ειδήσεις, θα τις δω και θα τις κλείσω. Όχι αυτό το ζάπινγκ, ας πούμε, να τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Άρα, για να συνοψίσουμε, έτσι, γιατί αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες, επικοινωνία, χρήση του λόγου, η υγιεινή διατροφή, όχι κάπνισμα και άσκηση.